μικρή μου πατρίδα, ρηγμένη στη θάλασσα. Στην πρώτη ματιά μου φαινόσουν πάντα ανάσα. Την πρώτη ρητίδα στα μάτια σου διάβασα. Μικρή μου πατρίδα, μικρή μου πνοή. Μικρή μου πατρίδα, γλυκιά και παράξενη, σκληρή και ωραία, ζεστή και κατάξερη. Δυνάστε σωτήρες, σε θέλουν φυλασθένη, με ξένη την αναπνοή. Χιλιάδες παιδιά σου ρηγμένα στα πέρατα, μακριά απ' τις ρίζες, μακριά κι απ' τα τέρατα. Η πρώτη μαγιά σου μυαλά τετραπέρατα, σου δίνουν φιλί τη ζωή. Κρατάς το ρυθμό σου στον τρίτο το πλάγιο, το όνειρο κάτω στα πόδια σου σφάγιο. Ψηλά στην κορφή σου δοξάζεις τον Άγιο, Χριστέ μου και λόγο τιμής. Στον άνεμο φέθηκα και στη δική μου γνώμη, ταξίδι μου, ανάσα μου, αρμύρα ωκεανού. Το γέλιο σου σε σπίτι αλλού. Απόψε πάντα μόσαμε σε σπίτι αλλού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας. Και σήμερα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά ρεπορτάζ. Πρέπει να σας πούμε ότι ο καιρός έχει φτιάξει πολύ και στην Κάλυμνο, ευτυχώς. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι, μην ξεχνιόμαστε, δεν ξεχνιόμαστε για τον κορονοϊό. Εδώ είναι. Προσεκτικοί να είμαστε. Προσέχουμε πάρα πολύ, έτσι να προσέχετε κι εσείς. Αρχίζει ο καιρός και φτιάχνει, γιατί το τελευταίο διάστημα μας είχε έτσι και φτιάχνει και τρομάξει. Η διάθεσή μας. Φτιάχνει και η διάθεσή μας, άντε να πάμε και στις παραλίες, να κάνουμε κανένα μπάνιο με αποστάσεις μεν, αλλά να κάνουμε μπάνιο δε. Πολλά ρεπορτάζ για σήμερα. Σας είπαμε ότι το χαρακτηριστικό αυτής της εκπομπής είναι τα πολλά ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στο Μικέτο Ρίγα, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, το συναντήσαμε στην πλατεία. Προγράμματα κερδίζει η ΔΕΙΑΚ. Ενδιαφέρον. Θα πάμε αμέσως μετά στο Τεχνικό Λύκειο, όπου μία νέα ειδικότητα εντάσσεται μέσα στο πρόγραμμα του Τεχνικού Λυκείου, κάτι με υδραυλικούς είναι. Μας ενημερώνει ο διευθυντής, ο κύριος Γιάννης. Θερμό. Ναι. Με πετρέλαια, ναι, με υγραέρια, λοιπόν, με αέρια, με φυσικά αέρια. Ναι, είναι σύγχρονη, σύγχρονη ειδικότητα είναι. Η ειδικότητα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο την εντάσσουμε και στο Τεχνικό Λύκειο. Και γι' αυτό μας ενημερώνει ο κύριος Γιάννης Ιακώβου, διευθυντής. Στα Σκάλια πήγαμε μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Μικερίγα, και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλίων, τον Νικόλα τον. Έλα. Πελεκάνο. Μπράβο, έτσι είμαστε. Τον Νικόλα τον Πελεκάνο. Όταν υστερώ εγώ, εσύ θα με συμπληρώνεις. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δραστήριος ο Σύλλογος των Σκαλίων και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Έχουν αλλάξει τα σκάλια κυριολεκτικά και ιδιαίτερα την πλατεία των Σκαλίων, που έχει ένα τεράστιο δέντρο πολύ ωραίο. Πλάτανος. Εκεί υπάρχει μια, ο Πλάτανος, εκεί υπάρχει μια βρύση. Όπου εντάξει, πηγαίνουν και τα ζώα και πίνανε, αλλά το νερό είναι καθαρό. Και επειδή πηγαίνουν και τουρίστες, πηγαίνουν και σκαλιώτες και παίρνουν νερό, τώρα το φτιάχνουν εκεί για να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση τα ζώα. Βάζουν και ένα γυάλινο, έτσι άθραυστο γυαλί εκεί, να φαίνεται το νερό πώς κατεβαίνει.
την πηγή δηλαδή από την πηγή, οπότε να μπορούν οι τουρίστες να βγάζουν και τις φωτογραφίες τους. Πολύ ωραία είναι αυτή η πρωτοβουλία και η ΔΕΙΑΚ βοηθάει πολύ σε αυτό. Μεγάλο βάρος δίνει η Δημοτική Αρχή στο θέμα της καθαριότητας. Βέβαια περιμένει με αδειμονία και με αγωνία να γίνει αυτό το πρόγραμμα με τους 80 περίπου νεοπροσληφθέντες με 8 μήνες συμβάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως η Υπηρεσία Πρασίνου σήμερα κλάδεψε, καθάρισε, θα σπρίσει, είναι η στροφή προς την Αγία Τριάδα, είναι η περιοχή Ελιά, έτσι λέγεται. Μικές Ζερούνης είναι στο φακό μας και μιλάει. Κατά καιρούς πρέπει να σας πούμε ότι στην εκπομπή μας «Εν καλύμνο τώρα» καταγράφουμε ιστορίες ανθρώπων που μας εντυπωσιάζουν με την ζωή τους. Έτσι λοιπόν πήγαμε με το μάμα στο Βουτσάνι, στο Βουτσάνι που είναι εκεί στο προς το Βαθύ, και πήγαμε σε ένα ζευγάρι, τον Νικόλα και την Άννα Σισόη, όπου ζουν εκεί στο Βουτσάνι που έχει λιγοστά σπίτια και πρέπει να σας πούμε ότι πριν από λίγο καιρό δεν είχε ούτε ρεύμα και δεν έχει ακόμα και νερό. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει νερό και αναγκάζονται οι άνθρωποι να πηγαίνουν να παίρνουν νερό με τα μπετόνια και όλα αυτά. Δεν είχε όμως και ρεύμα. Φανταστείτε πώς ήταν η ζωή τους. Τώρα λοιπόν μπήκε το ρεύμα και ήταν πάρα πολύ ευτυχής. Εμείς πήγαμε εκεί, τους βρήκαμε. Ο σύζυγος έχει την όσο των διτών, όμως υπήρξε ένας άνθρωπος της θάλασσας που την λατρεύει και το λέει τώρα μόνο από την τηλεόραση τη βλέπω. Ναι, και όταν πάει κανείς στον κήπο τους θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά τι δύναμη ψυχική θέλει για να καλλιεργεί και να εξακολουθεί δηλαδή ονειρεύεται να καλλιεργεί τα ταξίδια του. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ωραία εικόνα, είναι και η ζωή της Καλύμνου αυτή, της παλιάς Καλύμνου, οπότε πρέπει να μένει στην ιστορία, γι' αυτό και καταγράφουμε. Αλλά κυρίως πάμε βέβαια γιατί ήταν το πρώτο σπίτι που μετά από πολλές δεκαετίες είδε το φως το αληθινό. Ναι, ακριβώς. Γλυνάτης Παντελής, μια ιδιόμορφη περίπτωση, θετική όταν λέω ιδιόμορφη, προς τη δυτική πλευρά, ένας συνταξιούχος οικοδόμος, έχει ένα κήπο μικρό μένα, αλλά είναι σαν παραδεισένιος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και φυτεύει και δίνει. Και δίνει και δίνει και δίνει. Λοιπόν, τέσσερις είναι διαθέσιμος να δώσει στον Δήμο Καλλιμνίου. Βλέποντας το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει, ότι δεν ευδοκίμασαν οι φοίνικες που είχε φυτέψει ο Δήμος, και κάναμε αυτό το ρεπορτάζ ότι είναι αιστεία μολύσεων και ότι εκεί θα πρέπει να τα κλείσουν, λέει εγώ. Αν θέλουν, μπορώ να τους δώσω τέσσερις φοίνικες και να σκάψω κιόλας να τους φυτέψω. Αλλά πρέπει οι καταστηματάρχες της περιοχής που τους έχουν μπροστά τους να τους ποτίζουν κιόλας. Τι ωραία που τα λέτε, κύριε. Εγώ τα λέω, ο κύριος. Τα λέτε κι εσείς όμως. Τα μεταφέρετε πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γλυνάτσης τα είπε αυτά και έχει δίκιο. Δηλαδή, βλέπουμε ένα φοίνικα μπροστά μας. Έχουμε μια καφετέρια εκεί. Δεν πάμε λίγο να το καθαρίσουμε και να το ποτίσουμε. Μια ιδέα που θα πω εγώ, γιατί μερικές φορές κάθομαι και φιλοσοφώ. Πώς θα λένε, να τα υιοθετήσουν. Όχι, φιλοσοφώ μερικά πράγματα. Φιλόσοφε, μάμα, για να σε ακούσουμε. Τι φιλοσοφίες θα πάμε λοιπόν σε μια καφετέρια Χ, που είναι στην παραλιακή ζώνη. Και παραγγέλνεις τον καφέ, παραγγέλνεις και το νεράκι σου. Ναι. Δεν θα πιεις το νεράκι, όλα θα αφήσεις το μισό. Ναι. Ή θα αφήσεις το ένα τρίτο. Όπως πάει μέσα για να αλλάξουν. Σε ένα κουβά, τσουκουτσουκουτσουκου και μετά 3 μέτρα, 5 μέτρα είναι το ρίχνεις. Ακόμα και διαφορετικά να είναι τώρα ένα μπουκάλι νερό να πας εκεί να ρίξεις το. Αυτό δεν κουβά, είναι τίποτα. Κουβά. Κταίο, το κταίο μας. Δεχόμεθα μηνύματα μέσα στο κινητό μας. Είναι η ιδιωτική εταιρεία στην Κάλυμνο. Ένα πολύ, μια ωραία έτσι εγκατάσταση. Πήγαμε εκεί, ο Κώστας ο Κάτρης, ένα νέο παιδί. Τελείωσε τώρα την μηχανικός. Ωραίος. Και μου αρέσουν τα νέα παιδιά που γυρνάνε στην Κάλυμνο. Ναι, στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Πάνε πολύ ωραία. Και βέβαια η ταυτότητα του νησιού μας τι είναι, ψάρια, ψαράδες, αλλά όμως κερασιτέχνες ψαράδες. Εδώ στην Κάλυμνο όταν θα κάνετε μία βόλτα, το πρωί, το απόγευμα, το βραδάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δείτε έναν ψαρά να είναι στην προκυμαία, σε οποιαδήποτε, και να πετάει με το καλαμί του και να ψαρεύει. Ναι. Στην περίπτωση μας τώρα, ο Μιχάλης ο Καραντάνης από το χωριό, ο γιος του καπετάν Καραντώνη που έχει μια ωραία τράντα, αλλά εκείνος πηγαίνει με ένα καπετάνιο από τη Λέρο, με ένα παλαμιδόδειχτο, για τις παλαμίδες και για τους κολλιούς. Πήρε λοιπόν και αυτός το μερίδιό του κολλιούς και τους μοιράζει με σακουλίτσες ωραία, ζυγισμένες, καθαρή κλπ. Στο χωριό. Και τον είδα εκεί έξω πίσω από την Παναγία την Χαιρετωμένη και κάναμε τα ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έλατε να σας πούμε τώρα ότι Κάλυμνος μπορεί να έχει πολλά στραβά. Και εμείς τα καταγράφουμε όλα, και τα καλά και τα στραβά. Έχει όμως και πάρα πολλά καλά. Και ένα από αυτά είναι ο εθελοντισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους ώστε να προσφέρουν κάποια πράγματα. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Γιάννης Ρεΐσης. Είναι ένας πολίτης
Δημότης της χώρας Καλύμνου, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποφάσισε να κάνει την Ένωση Πολιτών. Τι σημαίνει αυτό? Η Ένωση Πολιτών λοιπόν της χώρας διευρύνθηκε και έκανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έκανε πολλά μαθήματα στα παιδιά του χωριού. Με 10 ευρώ το μήνα τα παιδιά μπορούσαν να μάθουν. Μουσική, ζωγραφική, κολλάζ, ζωγραφική, ψηφιδωτά, τα πάντα ψηφιδωτά, χορούς, γραπτική, τα κορίτσια, χορούς, τα πάντα. Βέβαια. Και καταλαβαίνετε ότι είχαν στον ελεύθερο χρόνο τους να κάνουν πολύ δημιουργικά πράγματα. Και αυτό οφείλεται σε έναν άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Ρεΐση, ο οποίος όμως μετά από πάρα πολλά χρόνια κουράστηκε, είναι και 83 χρονών, όπως μας είπε ο ίδιος, και εγκατέλειψε, δηλαδή σταμάτησε. Δυστυχώς δεν υπήρξε αντικαταστάτης του. Είπε ότι προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί τώρα έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Εμείς πήγαμε, μιλήσαμε μαζί του, γιατί αξίζει τον κόπο να τον ακούσετε. Θα τραπάμε γρήγορα στον Δημήτρη τον Δρόσο, τον καλλιτέχνη, τον μάγο των μοντάζ, να δείτε τελικά με σειρά τι θα δείτε σήμερα. Ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε. Πάμε στην κεντρική πλατεία. Πάμε στην κεντρική πλατεία. Μικέλης Ρήγας, πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, το συνάντησε η κυρία Μαΐλη, να το μεγάφωνο έξω. Πες μας. Και βγάλαμε ειδήσεις σε προγράμματα καινούργια. Μικρόφωνο και μεγάφωνο. Δεν βγαίνουμε με μεγάφωνα, με μικρόφωνα βγαίνουμε μόνο. Είπα, κυρία Μαΐλη, κάνω τεστ τώρα εγώ. Λέω, θα το πω μεγάφωνο επίτηδες. Θα το αντιληφθεί, λέω, η συνάδελφός μου και η συνεργάτης επί 20 χρόνια. Έλα όμως. 25. 25 είναι τόσο. Έλα όμως που το αντιλήφθηκαν οι πάντες. Λοιπόν, πάμε να το δείτε. Πολλές οι συναντήσεις σήμερα στην κεντρική μας πλατεία. Συναντήσαμε και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Μικέ Ρήγα, όπου οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με τη ΔΕΙΑΚ. Τι είναι αυτά, θα ζητήσουμε από τον πρόεδρο να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τη ΔΕΙΑΚ. Καλημέρα και από καλημέρα, μένα. Καλημέρα. Όντως έτσι είναι. Βρισκόμαστε στην τελική φάση όσον αφορά τον διαγωνισμό που έχουμε στον αέρα για την προμήθεια των συστημάτων τηλεμετρίας. Βέβαια, υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω του κορονοϊού και ότι έλειπαν υπάλληλοι και συνεργάτες μας σε άδειες ειδικού σκοπού. Παρ' όλα αυτά, όμως, τελειώνουμε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ανάδοχο για το έργο αυτό. Από εκεί και πέρα, έχουμε θετικές εξελίξεις όσον αφορά τις προτάσεις που καταθέσαμε προς ένταξη στο ΕΣΠΑ. Προχθές επικοινώνησαν μαζί μας από την γραμματεία του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Αιγαίου, και μας είπαν ότι δύο από τις τρεις προτάσεις θα προωθηθούν προς ένταξη, και συγκεκριμένα η μία αφορά την αντικατάσταση των αμυντοσωλήνων στο νησί μας, και το άλλο αφορά την μελέτη για το έργο της αφαλάτωσης για όλη την Κάλυμνο. Η τρίτη μας πρόταση που αφορούσε την προμήθεια ενός μεγάλου αποχαιρετικού μηχανήματος σε πρώτη φάση δεν θα ενταχθεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς πιέζομαι προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε και αυτό να τύχει ένταξης. Από εκεί πέρα, την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Τρίτη, θα είναι εδώ ο συνεργάτης γεωλόγος μας από την Αθήνα, προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια επίσκεψη σε διάφορα σημεία, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, προγραμματίζουμε 5 νέες γεωτρήσεις στο νησί μας, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες του. Σιγά σιγά και μετά το πέρας λοιπόν όλων αυτών των μέτρων και των αποστάσεων και των περιορισμών, μένουν σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση και θα βλέπετε ότι σιγά σιγά θα τρέχουν τα πράγματα με καλύτερους ρυθμούς. Πάντως, αυτά τα δύο έργα που είπατε ότι είναι προς ένταξη είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Κάλυμνο. Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι θα αλλάξει και όλοι. Είναι έργα υποδομής, ναι, τα οποία βέβαια θα έπρεπε να είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έστω και τώρα,
και μέσα από το ΕΣΠΑ θα καταφέρουμε να, με τις μελέτες που θα έχουμε ετοιμάσει εμείς, να κατατεθούν ώστε να υπάρξει αντίστοιχη χρηματοδότηση. Το ευχόμαστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Ελάτε τώρα να πάμε στο τεχνικό λύκειο και στον διευθυντή, τον κύριο Γιάννη Ιακώβου, ο οποίος μας λέει ότι μια νέα ειδικότητα μπήκε στο τεχνικό λύκειο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πρέπει να σας πούμε ότι το τεχνικό μας λύκειο έχει τα περισσότερα παιδιά από όλα τα σχολεία. Δείτε το. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μια νέα ειδικότητα είναι στο τεχνικό λύκειο. Γι' αυτό ακριβώς με το φακό του Κάρνος Νιός ήρθαμε εδώ και βρήκαμε τον διευθυντή, τον κύριο Γιάννη Ιακώβου, να μας πει τι ακριβώς είναι, ποια είναι η ειδικότητα. Καλημέρα σας. Εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Ιακώβου, ότι η είδηση αυτή έχει ήδη αναρτηθεί στο Κάρνος Νιός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, μια και μια ειδικότητα την οποία την παλεύαμε εδώ και 3 χρόνια λειτουργεί στο Εφαλκαλίνο, είναι η ειδικότητα τεχνικού θερμοϊδραυλικών καταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι στις πλέον σύγχρονες ειδικότητες και περιζήτητη όπου έχει δημιουργηθεί. Μην ξεχνάμε ότι ο θερμοϊδραυλικός και ειδικά φυσικό αέριο είναι κάτι το οποίο έχει αξία στο μέλλον και είναι πολύ χρήσιμο. Και αυτή την κάναμε μέσα στην Κάρινο, λειτουργεί στο μηχανολογικό τομέα. Οπότε όσα παιδιά πηγαίνουν μηχανολόγοι, στη γάμα λυκή μπορεί να επιλέξουμε την ειδική ειδικότητα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί παρέχει πτυχίο επίπεδο 4 και παράλληλα με κανονικά δικαιώματα, τα οποία ζητούν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα έξω τόσο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Ιακώβου, τώρα αυτό το τμήμα λειτουργεί. Ναι, λειτουργεί ο μηχανολογικός τομέας, αλλά δεν υπήρχε αυτή η ειδικότητα. Υπήρχε ειδικότητα τεχνικών οχημάτων και ειδικότητα ψύχης κλιματισμού. Άρα αυτό το τμήμα ακριβώς πότε θα λειτουργήσει. Από την επόμενη λειτουργία, στο τέλος. Άρα λοιπόν το ανακοινώνεται. Πήρατε πράσινο φως από. Ναι, έχει βγει στο φεύγιο κυβέρνηση, έτσι. Του Υπουργείου, οπότε είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Άρα λοιπόν, άλλη μια ειδικότητα στο τεχνικό μας λύκειο υπάρχει πάρα πολύ. Υπάρχει μια προοπτική παραπάνω στα παιδιά να αποκτήσουν πιο εύκολα εργασία στο έξω και το τομέα και να σταθεροποιήσουν καλύτερα. Τεχνικό. Θερμοϊδραυλικών εγκαταστάσεων, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μάλιστα, είναι. Μην ξεχνάμε ότι στην Κάλλη υπάρχουν 2 εταιρείες πετρελαιοειδών. Σωστά. Όπου... Αργό, Κάτρι, βεβαίως. Τώρα το σχολείο λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί κανονικά. Υπάρχει μειωμένη αριθμό παγιδών. Ναι. Και πιστεύουμε σιγά σιγά να τις παλιές εξετάσεις να πάμε καλύτερα. Κτηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η Κάλλη μας μπορεί να μην έχει τα πολλά χωριά όπως έχουν, ξέρω εγώ, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, μικρούλοι, με κάτι κοινοτήτσες μικρές, όπως είναι τα Σκάκια. Πολύ γραφικές όμως. Πλατεία όμορφη, με ένα πλάτανο έτσι γυραλαίο, θαλερό όμως και ζωντανός, και από κάτω είναι μια βρύση που το νερό τρέχει γάργαρο. Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος μαζί με τη ΔΕΙΑΚ το θωρακίζουν, το προστατεύουν για να μην πηγαίνουν τα ζώα, να πηγαίνουν και οι άνθρωποι να παίρνουν το νερό. Θέλουμε λοιπόν κανόνες υγιεινής. Ακριβώς. Λοιπόν. Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κ. Μικές Ρήγας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο κ. Νικόλας Πελεκάνος. Είστε καταπληκτικοί σήμερα. Ευχαριστώ. Με το φακό του Κάλυπνος Νιούς επισκεφθήκαμε εδώ τα Σκάλια και την πλατεία των Σκαλιών που είναι εξαιρετική και βλέπουμε συνεργείο της ΔΕΙΑΚ, τον πρόεδρο εδώ, τον κύριο Μικέ Ρήγα, αλλά και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Σκαλίων, τον κύριο Νικόλα Πελεκάνο. Θα μιλήσουμε όμως πρώτα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές του νησιού μας. Σε συνεννόηση εδώ με τον πρόεδρο, όπως είπατε, τον Νικόλα τον Πελεκάνο, κάνουμε μια παρέμβαση εδώ στη Βρύση, απαραίτητη, ως ΔΕΙΑ. Τοποθετούμε ένα προστατευτικό ανοξείδωτο κάγκελο πόρτα, προκειμένου να είναι ασφαλές το νερό, γιατί είναι καλό το νερό για να μπορούν οι κάτοικοι εδώ και όσοι έρχονται να το πίνουν. Και πίνουν το προστατεύουμε λοιπόν ώστε να μην έχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην πάνω ακριβώς πόρτα θα προχωρήσουμε ένα νέο πλαίσιο, τοποθετείται τώρα, με γυαλί, με τζάμι δηλαδή άθραστο, προκειμένου οι επισκέπτες να βλέπουν τη ροή του νερού από πού έρχεται. Έχει καθαριστεί μέσα η πηγή, έχει ασπιστεί. Σοβαρές δηλαδή κάνετε εδώ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση που έχει στόχο και την ανάδειξή του αλλά και την προστασία του νερού, προκειμένου όλοι μας να μπορούμε να το πίνουμε. Άρα λοιπόν το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Προέδρου, ο οποίος είναι δίπλα μας, ο κ. Νικόλας Πελεκάνος. Ο Νικόλας. Α, είσαστε και συμμαθητές. Ναι, είμαστε συμμαθητές, βεβαίως. Μάλιστα, λοιπόν. Αντίπαλοι όμως, κύριε Ρήγα, να σας φέρω από εδώ για να είμαι το μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Το είχατε
έχετε ζητήσει αυτό. Μας το έχετε ξαναπεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ. Ναι, βέβαια. Είχαμε υποβάλει αίτημα εγγράφου στη ΔΕΙΑ και στο Δήμο για να κάνει κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά την προστασία και της κρίνης, αλλά και να αναδείξουμε εσωτερικά το σπήλαιο που βγαίνει το νερό. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρήγα και τη ΔΕΙΑ και το προσωπικό και τον Παντελή τον Κυλιακό που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και σήμερα είναι εδώ για να το υλοποιήσουν. Ωραία, ομορφαίνει πολύ η πλατεία σας. Πάρα αυτό πολύ. Προσπαθούμε, αυτό προσπαθούμε. Πάρα πολύ. Αυτό προσπαθούμε. Είναι ένα σύλλογο δραστήριο εδώ στα Σκάλια που από τότε που ιδρύθηκε και με πρόεδρο τον συμμαχητή μου τον Νικόλα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πραγματικά αναδείξει το χωριό που βρισκόταν σε μια κατάσταση λίθαρο που θα έλεγα τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα αποτελέσματα που υπάρχουν, ο κόσμος το επισκέπτεται ή οργανώνει πανηγύρια. Έχει ζωντανέψει ξανά το χωριό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που και εμείς προσφέρουμε έστω και αυτό το λίγο, ώστε να αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Εμείς ευχαριστούμε. Και εσάς, κύριε Πρόεδρε. Είστε καλά. Λοιπόν, Μπέτη, ναι. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Από ό,τι βλέπω, ίσως ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ να μην ήθελε να το αναδείξει τόσο πολύ. Πρέπει να έρχονταν ζώα εδώ. Βέβαια. Για να πίνουν νερό. Ναι, οπότε... αυτό, ναι, όχι, το ίδιο, το πούμε με πιο μεγάλη έμφαση. Ναι. Μάλλον τα ζώα έρχονταν εδώ, οπότε άμα είναι βρύση, να έχουμε. Ναι. Σωστά. Οι κανόνες υγιεινής δεν τηρούνται. Λοιπόν. Γι' αυτό μπαίνει αυτή η σιδεριά. Ανοξείδωτη είναι. Ανοξείδωτη. Κύριε Κυριακέ μας. Ανοξείδωτη, ανοξείδωτη. Ναι. Αυτή θα είναι αιώνια. Ανοξείδωτη. Δηλαδή ναι. Δεν ξαναχαλάει, επίσης υπάρχει νερό. Βέβαια ακριβά είναι λίγο τα υλικά, αλλά κάτι, αυτό το σιδερικό χρειαζόταν για να μείνει. Ωραία. Για να είναι καθαρό το νερό. Μπέτη, εγώ θα, έλα τώρα πιο εδώ λίγο να δούμε το νερό που τρέχει εδώ. Είναι ασπρισμένο. Ωραία. Να, από εδώ στο βάθος έχετε το νερό. Εδώ θα μπει το, ναι. Το τζάμι. Για να φαίνεται. Εδώ πάνω. Πείτε μας. Αυτή είναι η καινούργια μας πόρτα. Εδώ θα πει το τζαμάκι. Ναι, ναι. Θα βάλει ο Νικόλας ο Πελεκάνος ένα φωτάκι μέσα να μπορεί να βλέπει ο κόσμος στη σπηλιά που τρέχει το νεράκι, το τριχάμενο. Δεν μου λες. Οι επισκέπτες δηλαδή, τουρίστες. Ναι. Το σπηλιά με ένα λάμδα ή με δύο και τρία καλύμνικο σπηλιά. Χωριανικά κακά όμως. Εντάξει, ακούστε, εμείς τώρα όπως είδατε μέσα στο βάθος, από εκεί βγαίνει το νερό, δεν αποθηκεύεται κάπου. Τώρα βέβαια είναι καλοκαίρι και είναι λίγο, το χειμώνα είναι πιο έντονο. Οπότε με τζάμι το οποίο θα είναι άφθραστο, θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει και σωστά. Πραγματικά την πηγή, στο ιστορικό της δηλαδή. Ωραία, πολύ ωραία παρέμβαση να είστε καλά, κάνετε. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ελάτε να πάμε τώρα σε ένα άλλο τομέα που ο Δήμος προσπαθεί να κάνει τα πάντα, δηλαδή την καθαριότητα, να έχει καθαρό το νησί. Υπάρχουν και εθελοντικές ομάδες. Βέβαια, προεκλογική περίοδος. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Έλεγε ο Δήμαρχος ότι εγώ θα καθαρίσω την Κάλυμνο. Υπάρχουν και εθελοντικές ομάδες, περιμένουν και τους οκταμηνίτες. Στην Αγία Τριάδα, στη στροφή Ελιά, λέγεται η περιοχή. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο φακός του Κάλυμνο News βρίσκεται στην ανηφόρα της Αγίας Τριάδας. Στην περιοχή, να το πούμε καλύτερα, η Ελιά. Παλιά ήταν πιο κάτω ο φούρνος του Κυριαζή. Όλοι οι παλιοί που μας παρακολουθούν ξέρουν πια που είμαστε. Είναι η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου, η οποία κάνει μια επιχείρηση καθαριότητας. Και εδώ πρέπει να πω εγώ ότι οι περίοικοι πάρα πολλές φορές μας είχαν ενημερώσει ότι αυτό εδώ το κομμάτι έχριζε της δημοτικής φροντίδας. Καλημέρα κύριε Ζρούνη. Τι μου κάνετε? Κάνουμε μια επέμβαση εδώ στο χώρο, μέχρι μέσα τη Ρεμαθιά. Η κατάσταση ήταν πράγματι δύσκολη, γι' αυτό και εκτιμήσαμε ότι πρέπει να γίνει. Κλαδεύτηκε η ελιά. Όλα τα φύλλα συλλέγονται την ίδια στιγμή και πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Να καθαρίσει ο χώρος, να δείξει. Γιατί περιμετρικά υπάρχει το μουσείο μας. Το μουσείο μας χρήζει και αυτό της προσοχής μας. Εντάξει. Τώρα περιμένω το γερανό να έρθει για να κλαδέψουμε εκείνο το δέντρο που βλέπετε, το οποίο έχει πάει όλο κάτω στο δρόμο. Και θέλω να πω και το επόμενο είναι και εδώ και ο κύριος Κυριάκος, ο οποίος συνεργαζόμαστε από την πλευρά του μουσείου. Και θα κάνουμε και απολύμανση στο χώρο του μουσείου για να μπορέσει να πάρει να ανοίξει. Βεβαίως. Θα κάνουμε και 2-3 μέσα στο καλοκαίρι. Θα γίνει και μια διαγράμμιση απ' έξω για τα οχήματα του μουσείου.
Με λίγα λόγια, κάνουμε μια παρέμβαση γενικότερη και πράσινο και από άλλες υπηρεσίες για να δοθεί. Πέστε μου κάτι. Τελειώνω, θα βαφτεί και όλη η σκάλα εδώ. Τέλεια. Με ασβέστη, πολύ ωραία. Είχατε τα ερεθίσματα όπως είχαμε και εμείς. Και το είχαμε στο καλεντάρι το δικό μας να έρθουμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Έχουμε και εμείς καλεντάρι, ναι. Το οποίο το συμπληρώνουμε καθημερινά. Είχατε ερεθίσματα από τους περίκους. Βεβαίως, είχαμε. Και όχι μόνο εδώ, και από την πάνω μεριά θα πάμε. Μπράβο. Και από την κάτω, και εδώ υπάρχει πολύ ένα παρκάρι δεξιά το οποίο θα το καθαρίσουμε τις επόμενες μέρες. Τέλεια. Μπαίνουμε. Γιατί είναι μια και... πολυσύχναστη περιοχή και φυσικά, πρέπει να τη φροντίσετε. Τι κάνετε, καλά είστε, με τις ωραίες σας γλάστρες εδώ. Έχριζε αυτή τη προσπάθεια, έτσι. Ήταν λίγο έτσι ακατάστατα, λίγο βρώμικα. Σωστό. Έτσι. Ναι. Εδώ μένετε. Εδώ είναι. Εγώ είμαι ο καθαριστής εδώ. Μπράβο. Εγώ καθαρίζω. Σαν τις παλιές καλυμιές. Έτσι κάνανε. Ασπρίζανε, καθαρίζανε. Ναι. Τέλεια. Είστε καλά και έχετε και ένα καταπληκτικό χαμόγελο. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Με αυτές λοιπόν τις όμορφες εικόνες το ρεπορτάζ μας τελειώνει. Να, εδώ βλέπετε και το παραδοσιακό σπιτάκι. Τι όμορφο που είναι, ας είναι και εγκαταλειμμένο. Ο Παντελής εδώ, τις υπηρεσίες Πρασίνου, μιλάμε για ένα βράχο, για ένα στέλεχος τρομερό, που χωρίς αυτόν δουλειά δεν γίνεται, κύριε Ζηρούνη μου, έτσι. Να και η ελιά λοιπόν. Με αυτές τις όμορφες εικόνες τελειώνουμε και πάμε για αλλού. Ελάτε τώρα να πάμε στο Βουτσάνι. Είναι μια περιοχή εκεί κοντά στο Βαθύ όπου ηλεκτροδοτήθηκε πρόσφατα, δηλαδή έχει λίγες μέρες. Φανταστείτε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχουν σπίτια εκεί, οι κάτοικοι πως ζούσαν. Ακόμα δεν έχει πάει νερό. Αυτό το επισημαίνουμε. Εκεί ζει ένα ζευγάρι, ο Νικόλας και η Άννα Σισόη, ο οποίος ο Νικόλας ήταν σφουγγαράς, έχει και την Όσο των Διτών. Θα τα δείτε όλα λοιπόν μέσα από το ρεπορτάζ μας. Δείτε το. Ο φακός του Κάλυμνος News πάει στο Βουτσάνι, σε έναν οικισμό κοντά στο Βαθύ, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια ήταν εγκαταλειμμένος στο θέμα του ηλεκτροφωτισμού. Και να σκεφτεί κανείς ότι το 2020 σε έναν οικισμό της Καλύμνου δεν υπήρχε ρεύμα. Υπάρχουν όμως σπίτια εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Γιάννη Γαλουζή είχε φροντίσει, είχε κάνει όλα εκείνα που χρειάζονται, όλες εκείνες τις διαδικασίες, και έτσι πριν από δύο μέρες ηλεκτροδοτήθηκε το Βουτσάνι. Και πάμε λοιπόν να δούμε τους κατοίκους της περιοχής αυτής πώς υποδέχθηκαν το ηλεκτρικό φως εν έτη 2020. Προς το παρόν καμαρώστε τους στήλους, οι οποίοι σηματοδοτούν την ανάπτυξη. Με τα μουσικής μπαίνουμε στον οικισμό. Φτάσαμε στο σπίτι του Νικόλα και της Άννας Σισόη, όπου μένουν εδώ πάνω από 20 χρόνια. Έχουν ένα ωραίο κτήμα εδώ, βλέπετε, και το καλλιεργούν, το φροντίζουν, αλλά χωρίς ρεύμα. Τώρα μπήκε το ρεύμα. Για να δούμε όλα αυτά τα χρόνια πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ όμως πριν πάμε, ναι, στην Άννα και στον Νικόλα, πάω στην τζαναριά τους. Πα, τέλεια. Τι ωραίο ζευγάρι που είστε. Τους βρήκαμε να κάθονται εδώ. Καλημέρα σας. Η Άννα και ο Νικόλας. Καλημέρα. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, καλά. Τώρα καλύτερα είσαστε. Βέβαια, μπήκε το ρεύμα, είμαστε καλύτερα. Βάλαμε τον καταψύκτη μας, το ψυγείο μας. Όλα αυτά τα χρόνια που μένατε εδώ, πόσα χρόνια μένετε εδώ. 20.
20 χρόνια. 20 χρόνια. 20 χρόνια χωρίς ψυγείο, χωρίς ρεύμα. Ψυγείο έχω με γκάζι. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Ναι. Ναι. Του είχατε... καλοκαίρι που το χρειαζόσασταν, υποφέρατε. Χαλούν όλο, ό,τι βάλεις χαλάει. Και τώρα και ζούσατε 20 χρόνια χωρίς ρεύμα. Εντάξει, βάλαμε τα φωτοβολταϊκά. Α, τίποτα, είχατε. Δεν τίποτα, κάνω τίποτα. Τίποτα. Ούτε τίποτα, ψυγείο σηκώνει, ούτε τίποτα. Ναι, τίποτα. Μόνο τηλεόραση και το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο. Από τη ζωή αλλάζει πια τώρα. Άρα άλλαξε η ζωή σας τώρα. Στο καλύτερο. Ωραίος ο κήπος. Απίθανος ο κήπος σας με τα τριαντάφυλλα, με τα δέντρα σας. Αλλά εγώ θέλω να πάω στον Νικόλα. Σφουγγαράς χρόνια, Νικόλα μου, πόσα χρόνια? Από το 61. Πόσα χρόνια έχεις να πας στη θάλασσα, τώρα είσαι συνταξίουχος, έτσι? Τώρα έχω πολλά. Σου λείπει? 15 αριά. Σου λείπει η θάλασσα? Πάρα πολύ. Τη βλέπω από την τηλεόραση μόνο. Πώς περνάει η μέρα σας εδώ? Κάθετε. Σκαλίζομαι. Μια αποτίσομαι, μια αθερίσομαι, σκάψομαι. Από τη θάλασσα τώρα στη στεριά. Στα κτήματα, στο κτήμα, το εγώ φροντίζετε. Εγώ μεγάλωσα εδώ μέσα. Ναι. Εδώ, από εδώ είναι η καταγωγή σου, Νικόλα. Ναι. Α, γι' αυτό μου έχτισες εδώ, ε? Οι γονείς μου ήταν εδώ, η μάνα μου. Εγώ πήγαινα στο Πλάτανο σχολείο από εδώ. Και δεν υπήρχε δρόμος, τίποτα. Ούτε νερό είχαμε τότε. Είχε ένα πηγάδι το οποίο κρατούσε μέχρι τον Αύγουστο. Μετά κουβαλούσαμε από το βαθύ. Ναι. Το καλοκαίρι, ε. Ούτε μπορούσαμε να πληθούμε, ούτε τίποτα. Δύσκολα χρόνια, ε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και δεν υπήρχε και δρόμος με τα γαδούρια. Από τα σκουπίδια βγαίναμε πάνω, έρχονται πάνω στα εδώ. Τόσο μακριά. Άννα μου, εσύ ήσουν στο Δήμο υπάλληλος, ναι, έτσι. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και πήγαινε ερχόσασταν στο από εδώ. Τραβούσα, τι τραβούσα. Όλο αυτό το που περάσετε, το περπατούσα εγώ με τα πόδια, φορτωμένη. Έφευγα 5 ώρα από εδώ να πάω στη δουλειά. Δεν υπήρχε συγκοινωνία. Δεν υπήρχε. Συγκοινωνία ήταν κάτω, το λεωφορείο. Να περάσει. Ναι. Όλο αυτό το δρόμο δηλαδή που βγάλαμε ήταν ένα ας πούμε κατσικόδρομο. Δεν πήρα πιο το αυτοκίνητο, αλλά ήταν χάλιο δρόμο. Όταν το πήρα ήταν πολύ χάλια. Σκεφτόμουν πώς θα ανεβώ, τι θα κατεβώ. Νικόλα, στην Πόθια κατεβαίνει καθόλου? Βαριέμαι. Βαριέσαι. Άμα σου ζητήσω μια χάρτα, μου την κάνει. Είδα λίγο πλάγια το κασκετάκι, το ναυτικό. Για βάλε μου το. Για βάλε μου το. Ναι, ναι, ναι. Νάτος. Πρέπει να πούμε ότι με τον Νικόλα έχουν γίνει πολλά ντοκιμαντέρ. Ναι. Έτσι, Νικόλα μου, όταν ήσουν στις Κυκλάδες, το έπαιξε η ΕΡΤ. Μύκονο, στη Μπάρο, Λάξο. Τα σφουγγάρια που έβγαζε, εκεί τα πουλάγες, έτσι. Δεν είναι κλασικό καλύμιο σφουγγάρα. Απολύτως. Απολύτως. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να πιείτε ένα καφέ. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε μια εκκλησία εδώ κοντά. Παναγιά. Ναι, εδώ πιο πάνω. Πότε γιορτάζει? Το 15 Αύγουστο. Ναι, στα 9 μέρα γίνεται. Στα 9 μέρα έχει πολύ κίνηση. Πολύ κόσμο εδώ, ε. Έρχεται κόσμο εδώ, ε. Οπότε δεν είμαστε καλά. Έχω έρθει εγώ μια φορά. Έχω έρθει. Βέβαια. Και είδα πολύ κόσμο. Έχουν φτιάξει και ένα άλλο τώρα, τον Άγιο Γρηγόρη. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πίνετε το κρύο νερό και να δροσίζεστε. Να βάζετε τα φρουτάκια σας στο ψυγείο και να είναι παγωμένα. Να ζείτε πιο ξεκούραστα. Να μας βάλουμε και νερό. Το νερό θέλουμε τώρα, γιατί το νερό όλοι εδώ υποφέρουμε. Μια στιγμή, δεν έχετε νερό? Δεν έχετε νερό? Όχι. Και το κουβαλάτε δηλαδή, τι κάνετε? Έχετε νερό? Εντάξει, έχουμε εμείς κάπου βολεύεστε. Αλλά όλοι οι άλλοι άνθρωποι είναι αμαρτία. Αν δεν υπάρχει νερό. Ωραία, λύθηκε το ένα πρόβλημα, να λύθει και το άλλο. Εντάξει, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Δεν πρέπει να πάρετε κάτι. Καλό καλοκαίρι. Όχι τίποτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίκο στον Κοροναίο. 20 χρόνια στη θάλασσα, ο Νικόλας Ισόης, φουγγαράς. Θάλασσα είναι πολλά. Έχει την όσο των διτών, αλλά έχει όμως μια γενναιότητα και μια δύναμη ψυχής απίστευτη. Πώς το βλέπεις, Λεβέντης. Λεβέντης, φουγγαράς. Αλάβει υπόψη του κανείς πόσα χρόνια έχει ζήσει στη θάλασσα. Πότε είναι έτοιμα, Νικόλα, αυτά? Πρέπει να κοκκινήσουν. Όταν γίνονται κόκκινα αυτά, όπως είναι τώρα αυτό εδώ, πιο κόκκινο ακόμα. Τότε είναι έτοιμα.
Πριν φύγω να ρωτήσω, Μπέτη, τι κουβεντιάζετε. Για το σίγαρο λέμε. Τα τόσο απλά πράγματα για μας ήταν ζητούμενα για την κυρία Ανασισόη, όπου δεν μπορούσε να σιδερώσει. Δεν μπορούσε να σιδερώσει, δεν είχε ρεύμα, οπότε αυτό μου λέει τώρα ότι έχω ξεπλαντάξει. Είναι μια καλή μνήκα. Καλύμνηκα, έτσι. Πολύ ωραία. Και τώρα λέει μπορώ να σιδερώσω. Τώρα έβγαλα όλα μου τα άσπρα αυτά που ήταν τόσα χρόνια. Ναι, εκεί, μέσα. Ναι, και τα σιδερώσω, τα βάλω να τρασιστώ. Να χαρείτε. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Στο καλό να πάω. Παντελής Γλινάτσης είναι στο γήπεδο μένει, γιος του αείμνηστου παπά Ισιδώρου Γλινάτση, mm-hmm. που πρέπει να σου πω όταν ήμουν μικρός, Μπέντη, ναι. τον υπηρετούσα στον Άγιο Θεολόγο. Μπράβο σου, μάμα. Για μπράβο. Να δεις δηλαδή τι μπράβο συνάδελφο σου, έχεις. Αρχίσω... Και με το θυμιατό. Αρχίσω να τα θεωρώ πολλά το... πράγματα για σένα. Βέβαια, με το θυμιατό, ετοίμαζα το ζέο, έβγαινα έξω, θύμιαζα. Θα σου πήγαινε να γίνεις παπάς. Έτσι, Να, θα σου πήγαινε. Είχα αδερφό όμως. Ναι. Θεός χωρέστε. Λοιπόν, πάμε να δείτε τι κάνει ο εθελοντισμός. Οικοδόμος μεν, αλλά με μεράκι. Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς έχουμε έρθει σε έναν παράδεισο κυριολεκτικά. Με πολύ όμορφα φυτά, δέντρα. Είναι ο παράδεισος του κυρίου Παντελή Γλινάτση, ο οποίος αγαπάει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ τα λουλούδια και τα δέντρα, που έχει κάνει εδώ στο σπίτι του κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, βλέποντας το δικό μας ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες για τα παρτέρια που βρίσκονται στην κεντρική μας πλατεία και δεν έχουν ευοδοθεί εκεί οι φοίνικες, οπότε τους βγάλανε και έχουν γίνει έτσι μικρά φοδευτήρια μικρών ζώων, έχει να κάνει μια πρόταση ο κύριος Παντελής Γλινάτσης, γι' αυτό βρισκόμαστε στο χώρο του. Καλημέρα κύριε Γλινάτση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας την πρότασή σας. Προσφέρω τις φοίνικες να φυτευτούν κάτω. Αυτούς ναι. τους φοίνικες που έχετε εδώ ναι, και τους βλέπουμε, ναι. Ναι, πόσοι είναι οι φοίνικες, ναι. πόσοι έχουν. Τέσσερα νομίζω ότι είναι τα παρτεράκια. Τέσσερα, έχουμε αρκετούς. Ναι, ωραία. Έχουμε. Και τους προσφέρετε να... Ναι, αλλά θέλουν όμως και μετά προσοχή, θέλουν φροντίδα. Έχει καφετέρειες κάτω, ας βοηθήσουν κι αυτοί. Ναι. Ένα πόντισμα την εβδομάδα, δεν τρέχει τίποτα, όχι μόνο Δήμο, έλα φτιάξει, να βοηθήσουν κι αυτοί, όχι μόνο δώσε. Να τις υιοθετήσουν δηλαδή. Να τις υιοθετήσουν. Και ο Δήμος να τις περιφράξει όμως, να μην μπαίνουν εκεί μέσα, κάτι να κάνει γύρω-γύρω. Θα ετοιμάσει ο Δήμος ναι. και εγώ πάω και τα φυτεύω. Να βάλει το χώμα μέσα και πάω εγώ τα φυτεύω. Αλλά να τα ποτίζουν όμως. Να τα ποτίζουν οι καταστηματάρχες. Ναι, τόση καφετέρηση. Σωστό, δεν είναι κάτι. Ο καθένας μπροστά του να υιοθετήσει μια. Δύο φορές την εβδομάδα είναι. Τόσο δύσκολο. Όχι μόνο να βάλουμε. Παντελή μου, πες μου κάτι τώρα. Αυτό το είδος του φοίνικα μπορεί να ευδοκιμήσει στην κεντρική μας πλατεία. Έχει κάτι μόνο. Είναι το ίδιο. Τα ίδια. Ο ίδιος τύπος είναι. Τα ίδια είναι. Ότι αυτά δεν τα πιάνει το σκουλίκι αυτά. Δεν τα πιάνει, Τα είδη στα άλλα κάτω. Μάλιστα. Τα έχει πειράξει, όχι. Άρα λοιπόν. Εντάξει, είναι μια ωραία πρόταση που κάνετε στο Δήμο. Θα τη δει και ο Δήμαρχος, θα την ακούσει, θα του διαβάσουμε κι εμείς. Και οι καταστηματάρχες να αναλάβουν να τα ποτίζουν. Ναι. Αυτά που είναι μπροστά τους. Αυτό που είναι μπροστά τους ο καθένας, άμα το ποτίζει, είναι μια χαρά. Και ναι. έχω και τους άλλους δύο φοίνικες, θα τους δούμε. Ναι. Όταν... Θέλουν από εκείνους. Έχω κι άλλους δύο να τους βάλουν και πολύ ωραία. Δύο μεγάλους από εκεί. Μπέτη, εγώ θα κλείσω το ρεπορτάζ με μια περιμετρική λήψη σε αυτό που είπε στην αρχή ότι είναι ένας επίγειος παράδεισος πρασίνου. Τα πάντα έχει, ζαζαβατικά έχει. Έτσι είναι, σύνταξη, μεν, αλλά διάθεση να ασχολείται με τη γη ο Παντελής την έχει. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο κταίο. Να πάμε. Να πάμε στο κταίο. Κώστας... Ναι. Πες το. Κάτρης. Κώστας μικρός. Κάτρης. Τελείωσε ναι. τη σχολή του, ήρθε εδώ στην οικογενειακή επιχείρηση. Χαρούμενο παιδί. Δεν είχαμε κταίο, έχουμε αποκτήσει όμως τώρα. Ρε παιδί, Μικάλη, όταν λέμε ότι. Τα πάντα έχει. Συγγνώμη. Όταν λέμε ότι είμαστε όμφαλος της γης, είμαστε όμφαλος της γης. Έχει τα πάντα. Ο φακός του Κάλυμνος Νιούς βρίσκεται στο ιδιωτικό κταίο της Καλύμνου. Κώστας Κάτρης, καλή σου μέρα Κωστάκη. Καλημέρα μου. Πώς πάμε. Καλά, καλά, δεν ξέρω. Έχεις ψηλώσει μου φαίνεται. Πήραμε λίγο, έτσι απολυθήκαμε. Απολυθήκαμε μια χαρά. Τέλεια. Εδώ στη δουλειά. Σε βλέπω κάθε πρωί εδώ. Κάθε πρωί εδώ. Λοιπόν, για πες μου Κώστα μερικές λεπτομέρειες, γιατί βλέπουμε στα κινητά μας να έχονται μηνύματα. Στέλνετε σε ποιους. Στέλνουμε σε όλα τα οχήματα που λήγουν 15 μέρες νωρίτερα. Και για τα οχήματα που λήγουν που λήγει το κταίο τους, αλλά και η κάθε καυσαέριο. Η διάρκεια του κταίου.
Δηλαδή η χρονική διάρκεια είναι ένας χρόνος ή δύο. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Η κάρτα καυσαερίων είναι κάθε χρόνο. Απλά κάποια, τη μία χρονιά βγαίνει μαζί με το χτέρο. Για πες μου τις διαδικασίες εν συντομία. Πάμε πλέον μετά τις 4 Μαΐου που ανοίξαμε λόγω του κορονοϊού που μας είναι κλειστά. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα εδώ. Τα οχήματα που περνάνε είναι αποκλειστά και μόνο με ραντεβού τηλεφωνικό. Φροντίζουμε να μην υπάρχει πολλή κίνηση στο χτέο, να είναι το πολύ 4 άτομα μέσα στο κλειστό χώρο. Τα οχήματα προετοιμάζονται με καλύματα στα καθίσματα και στα τιμόνια. Είμαστε με μάσκες κάτια. Ό,τι είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, το τηρούμε και εμείς. Τι κάνετε, Κώστα μου, σε κάθε αυτοκίνητο? Την κατάσταση του οχήματος και μηχανικά και γενικά όλη την κατάσταση να είναι ασφαλές, να κυκλοφορεί ένα. Και η διάρκεια του τεστ αυτού, πόσο διαρκεί περίπου? Ένα αυτοκίνητο είναι στα 20 λεπτά. Ένα μηχανάκι είναι γύρω στα 12. Τέλεια. Πάντως οι εγκαταστάσεις είναι πολύ ωραίες, πάρα πολύ όμορφες, σύγχρονες. Και τι θέλω να πω, γιατί βλέπω και στο πάρκινγκ δίπλα αυτό που το τηρείτε με θρησκευτική ευλάβεια. Λίγα αυτοκίνητα με ραντεβού. Ακριβώς. Αν κάποιος για κάποιο λόγο πρωινές ώρες δουλεύει και δεν μπορεί να έρθει σε κάποιο ραντεβού, συνεννοούμαστε από πριν, το αφήνει στο πάρκινγκ, θα το περάσουμε κάποια στιγμή που θα έχουμε ένα κενό και μετά θα έρθει να το πάρει στο σχολείο. Κώστα μου, τι έχει τελειώσει? Γεια σου, Κωστάρα. Καλές δουλειές. Τώρα, αν θέλετε ψαράκια και δεν βρίσκετε, έλατε στην Κάλυμνο με μία πετονιά και είμαστε σίγουροι ότι θα πιάσετε ψάρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατεβείτε στην πλατεία πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και να μην δείτε ψαράδες, ερασιτέχνες παντού. Όταν σας λέμε όμως παντού, παντού. Είναι στο λιμάνι, στις παραλίες, εδώ, εκεί. Εγώ βλέπω και στο Καντούνι, που εμένα είναι η παραλία μου, απέναντι στα βράχια, 3-4 κάθε μέρα. Λοιπόν, Μιχάλης Καραντάνης από το χωριό. Ακριβώς. Πουλάει τους κολλιούς του. Πρωί έξω από την Παναγία την Κεχαριτωμένη ο Μιχάλης ο Καραντάνης. Μιχάλη μου, τι γίνεται? Καλά, με δύο σακούλες, τρεις πόσες είναι? Κάτι σακούλες είναι κολλιό. Κολλιός. Είναι τώρα η περίοδος? Ναι, είναι η περίοδος του κολλιού, της παλαμίδας. Και πηγαίνεις που ψάρεμα? Πηγαίνουμε Αργυνόντα, νησά. Με τον μπαμπά? Όχι, με έναν άλλο μπαμπά. Πάει το πρωί, εγώ πάω το βράδυ. Και είναι ειδικό δίχτυ αυτό? Είναι ειδικό. Και πώς λέγεται? Είναι παλαμιδόδειχτο. Παλαμιδόδειχτο. Δεν πιάνε δηλαδή, πώς λέγεται, μικρά ψαράκια, σμαρίδες και τέτοια? Όχι. Για σήκωσέ μου τις λίγο να δω τις σακούλες. Αυτές τώρα, Μιχάλη μου, πού τις πας? Εδώ, πουληθεί καμιά, παπάς μου θα πάρει που είναι καλός πελάτης. Α, είναι καλός πελάτης, ε. Και τώρα αυτές βέβαια είναι, φαντάζομαι, να είναι ψητές, ε. Ψητές, ωραία. Τηγανιτές. Και πιάνετε, Μιχάλη μου, και τις μεγάλες παλαμίδες. Ναι, μεγάλες, μικρές, μεγάλες. Μάλιστα. Και τι ώρα ξεκινάτε στο ψάρεμα? Πάνε κατά τις 5.30 ώρα, 6. Το πρωί? Το πρωί. Και τελειώνετε? Τελειώνει λίγο κατά τις 8-9 η ώρα. Α, και ξαναπάμε μετά. Το μεροκάμα το βγαίνει, Μιχάλη μου? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έλα, πήγαινε. Καλή πούληση να έχεις. Και μια και μιλάμε για το χωριό, παραμένουμε η Ένωση Πολιτών Χώρας που πριν από 20 περίπου χρόνια είχε έτσι δημιουργηθεί, ξεκίνησε, ζωντάνεψε πολιτιστικά το χωριό, μουσικές, ζωγραφικές, μαθήματα. Μαθήματα με έναν άνθρωπο εμπνευσμένο, το Γιάννη Τωρίση, κουράστηκε. Ο χρόνος πέρασε, είναι αμήλικτος, κουράστηκε ο άνθρωπος και λέει δεν μπορώ. Είναι στα 83, μας το είπε ο ίδιος, λέει δεν μπορώ άλλο, δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Δείτε τι μας είπε. Με το φακό του Καλλινός Νιούς επισκεφθήκαμε το σπίτι του κυρίου Γιάννη Ρεΐση, Προέδρου των Πολιτών Χώρας επί 17 συναπτά έτη. Η πληροφορία όμως που μας έφερε εδώ είναι ότι ο κύριος Ρεΐσης σταματά αυτή την ενεργό δράση που υπήρξε πολύ σημαντική για το χωριό και γενικότερα για την Κάλυμνο. Αυτά θα συζητήσουμε βέβαια με τον κύριο Ρεΐση, αφού τον ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία στο σπίτι του. Κύριε Ρεΐση, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και θέλουμε να μας πείτε γιατί πήρατε τέτοια απόφαση να σταματήσετε. Που ήρθατε και αφού το μάθατε και ήρθατε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είχα υπόψη μου, λέω κάτι πρέπει να ειδοποιήσω πιο δημόσια. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ευκαιρία. Λοιπόν, το δημιουργήσαμε το κέντρο μας που λέγεται Ένωση Πολιτών Χώρας το 2003 επίσημα με το καταστατικό του σωματείου μας. Η ιδέα είχε γεννηθεί πριν 2-3 χρόνια, δηλαδή από το 2000 που πήρα εγώ τη σύνταξή μου και ήρθα εδώ και κάθε χρόνο που ερχόμουν πριν ακόμα έβλεπα και παρατηρούσα ότι χρειαζόταν στο χωριό κάτι. Κάτι. Και πόσα, καταρχήν θέλω να μας πείτε πόσα παιδιά συμμετείχαν όλα αυτά τα χρόνια. Αφού το δημιουργήσαμε και ξεκινήσαμε με πολύ λίγα παιδιά στην Παναγιά, εκεί στο κέντρο της Παναγιάς, στο ίδιο κέντρο που έχουμε τώρα,
και μείναμε 2-3 χρόνια. Μετά κατεβήκαμε κάτω στο κέντρο και μείναμε και εκεί, αλλάξαμε 2-3 στέκια και καταλήξαμε εκεί που είμαστε ακόμα τώρα και έχει κλείσει. Mm-hmm. Περάσανε πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Ναι, από τώρα χρονιές είχαμε 300 παιδιά, άλλες χρονιές είχαμε 200, μας έκανε. Ετών, ναι, 1000 παιδιά και πρέπει να έχουν περάσει οπωσδήποτε. Ναι. Γιατί 17 χρόνια τώρα, από 100 παιδιά και 1700. Ναι, οραματιστήκατε μια ένωση πολιτών με πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή κάνατε σχολές, μαθήματα. Τι μαθήματα κάνατε? Ναι, κάναμε πολλά μαθήματα, μάλιστα ήταν εντυπωσιακό και έκανε πολλή αίσθηση αλλού όταν το μαθαίνανε. Στην ΚΟ και σε φίλους στην Αθήνα και πιο πέρα που γνωρίζαμε ανθρώπους. Ναι. Τέτοιο κέντρο έχετε με 10 ευρώ το μήνα και ναι. Κάνουμε τόσα πράγματα τα παιδιά. Λέει τόσα πράγματα. Και τι κάνανε. Είχαμε καμιά, πολλές χρονίες είχαμε και μέχρι 30 τμήματα την εβδομάδα. Για πείτε μας λίγο τι κάναμε. Ναι. Κάνατε ζωγραφική. Ζωγραφική, αγιογραφία, ελεύθερο σχέδιο, αγιογραφία, δεν ξέρω το πω. Ναι, ναι, το είπατε. Ελεύθερο σχέδιο. Ελεύθερο σχέδιο ήταν τα μαθήματα αυτά τα βασικά. Ναι. Ζωγραφική ιδιαίτερα για τα παιδιά τα μικρά και είχαμε πολλά παιδιά που περάσανε και είχα, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες να την κρατούσαν, δεν τα δίνα όλα ναι. Τα έργα των παιδιών. Αλλά τελικά... Μουσική κάνατε. Μουσική οπωσδήποτε κάναμε. Πώς λέγεται εκεί στο, ο Καραφίλης, ο Γιώργος, ναι, ήταν, ο τη Βυζαντινή μουσική. Μπράβο, Βυζαντινή ναι. Μουσική. Τώρα... Εμείς κάναμε πάρα πολλά ρεπορτάζ τότε που ήσασταν ναι, και ναι, 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 μεσουρανούσε ναι, ναι, η Ένωση ναι, 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 ναι. Πολιτών, θυμόμαστε. Σίγουρα. Και ήταν και παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή δεν το ναι, περίμενε ναι. Κανείς ότι θα γίνει κάτι τέτοιο στο χωριό και θα συμμετέχουν τόσα πολλά παιδιά. Δώσατε ζωντάνια, οφείλουμε ναι, να το πούμε. Ναι, γι' αυτό ναι, βρισκόμαστε ναι. Σήμερα εδώ. Αφενός να σας ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά και να σας πούμε ότι λυπόμαστε πάρα πολύ που σταματάτε. Ναι, μου το είπαν και άλλοι και όσοι ας πούμε ναι. Μείνανε μαζί μας τόσα χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι και για να το πετύχουμε αυτό ήταν ότι βασιστήκαμε στον εθελοντισμό. Ναι. Γιατί οι εθελοντές αυτοί, μερικοί μείνανε και 15 χρόνια εθελοντές, συνεχώς. Ναι. Άλλοι μείνανε 2-3 χρόνια. Και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. Ναι, όσο μπορούσαν. Τις διδασκαλία τους χωρίς αμοιβή. Ήταν η βάση. Αλλιώς, ναι. Αν δεν ήταν η βάση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε 10 ευρώ το μήνα. Βέβαια, και γιατί. Ναι, θα ήταν πολύ δαπανηρά τα μαθήματα. Και ευτυχώς. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που φίτησαν εντός εισαγωγικών στην Ένωση Πολιτών χώρας, τώρα που σας έχουν μεγαλώσει φαντάζομαι, τώρα με 17 χρόνια, φανταστείτε ότι τα παιδιά της πρώτης χρονιάς τώρα θα είναι μεγάλοι άνθρωποι. Παντρεμένοι. Ναι, βέβαια, με παιδιά. Τι σας λένε κύριε Ρέξη? Πολλές φορές συναντάω στον δρόμο και μου λένε κύριε Ρέξη, θα κάνουμε κανένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, γιατί αυτό τους ξετρελάνε. Πραγματικά είχα δώσει την τελευταία χρονιά, 3 χρόνια το κάναμε. Γιατί με παρακαλέσανε. Κάνετε αθλητισμό δηλαδή. Ναι, με παρακαλέσανε αθλητισμό με την έννοια να περάσουμε καλά την ναι. Κυριακή. Ναι, ναι, όχι ναι, να τους κάνω ποδοσφαιριστές. Ναι. Ελάτε να κλωτσάσετε. Κάνατε και εκδρομές. Α, ναι, εκδρομές ήταν πάρα πολλές, με μεγάλους, με μικρά, όχι γιατί ναι. Ήταν πρόβλημα. Θέλω να τελειώσω με τα μαθήματα. Είχαμε φτάσει τώρα τελευταία να κάνουμε 4-5 χρόνια. Κάναμε και ρακτική. Και μάθανε και η κόρη μου. Τι ωραία, κρίμα που δεν το έμαθα. Έκανε ραφτική, έμαθε και γράφει τα φουστάνια των κορών της. Μπράβο. Και πολλές γυναίκες στεναχωρέθηκαν εδώ τώρα που δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά έμαθαν ήδη αρκετά. Και ίσως... Σημαντικό αυτό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Γενικώς όλα τα μαθήματα που κάνατε ήταν ναι, πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά. Και εδώ ναι, βλέπουμε ναι. Και πίνακες εδώ μέσα στο ναι, σπίτι ναι. Σας πολλούς. Είσαστε ναι. Και ο ίδιος ζωγράφος βέβαια. Ναι, ναι. Όσο μπορώ. Ναι, ζωγραφίζετε. Ναι. Εσείς κάνατε μαθήματα ζωγραφικής στα παιδιά. Εγώ ήμουν ο υπεύθυνος. Τη ζωγραφική τόσα χρόνια. Στο τέλος μόνο 2 χρονιές. Είχαμε ταλέντα. Ταλέντα είχαμε πολλά. Δηλαδή δεν τους έκανα εγώ, ήταν τα παιδιά. Ναι. Μάθανε όμως ναι. Και από εσάς. Και μάθανε διότι δεν ασκεί το ταλέντο να το έχεις. Πρέπει να εξασκηθείς. Ναι. Πάντως είναι καλλιτεχνική φύση. Έχει ναι, καλύπνος, ναι, έχει πολλά ναι, ταλέντα. Ναι, ναι, ναι. Και στη μουσική και ναι, στη ζωγραφική. Ναι, ακριβώς. Αγιογραφία. Ναι. Πολλά. Το είναι σωστό. Κάνουμε και μόνο. Τώρα κυρία Ρίση, κουραστήκατε και εγκαταλείψατε. Κοίταξε, η ηλικία μου στα 82 που είμαι τώρα. Να χαράστε. Από τα 80 και μετά κατάλαβα ότι οι δυνατότητες μου είχαν μειωθεί πολύ.
Έτσι, Ναι. Και σαν υπεύθυνος, ένας από τους υπεύθυνους της Εκκλησίας της Παναγιάς εδώ, εγκατέλειψα πολλές από τις δραστηριότητες που, που είχε ανάγκη η Εκκλησία που έπρεπε. Που ανέβαινα πάνω στο δόμο της Εκκλησίας, έβαλα σημαίες μόνος μου, έκανα πολλές δουλειές. Και μετά είπα στον παπά, μόλις πάτησα τα 80, δεν μπορώ άλλο, θα μείνω να κάνω. Ναι. Αλλά δεν θα είναι, κάνω αυτό που ήταν πριν. Που κάνετε. Λοιπόν, ναι, πολύ δραστηριό. Εμείς σας παρακολουθούσαμε πολύ δραστηριό. Φανταστείτε ότι έκανα και για πολλά χρόνια το κολατσιό μετά την Εκκλησία. Το είχα ετοιμάσει εγώ από Φραντής. Και ερχόμουν πρωί-πρωί, 5 η ώρα, 5.30 το πρωί. Τότε ναι, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι συνηθίζεται στην Κάλυμνο μετά την λειτουργία να υπάρχει και κολατσιό, να προσφέρεται στους πιστούς που είναι μέσα και είναι πολύ ωραίο. Με τρουλί και κάναμε σωμάκι. Εγώ έκανα φέτες που αγόραζα από την, το φούρνο. Τις κάνανε μεγάλες, εγώ τις κόλωσα δύο. Πήγα ένα σπίτι μετά το απόγευμα, λάδι, ντομάτα, τι ωραία. Και ελιές, λίγο αλατάκι κλπ. Και το πρωί μύριζε η αίθουσα. Τι ωραία! Τέσσερις-πέντε πιατέλες. Πάντως θέλω να μου πείτε τώρα, κλείνοντας έτσι να ολοκληρώνουμε, να μου πείτε πώς αισθάνεστε για αυτό που προσφέρατε στη χώρα της Καλύμνου και τι σας λένε οι συγχωριανοί σας εδώ. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ναι, δεν θέλουμε να συγκινηθείτε. Το καταλαβαίνουμε απολύτως. Γιατί ο Γιάννης είναι ευαίσθητος. Η προσφορά σας είναι μεγάλη. Είναι πολύ ευαίσθητος ο Γιάννης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι εμείς έπρεπε να ήμασταν εδώ, όπως συνέχεια καταγράφαμε με ρεπορτάζ τις δραστηριότητες σας που ήταν πολύ σημαντικές. Πρέπει να πούμε, κύριε Ρέιση, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε στην χώρα. Ξέρετε, τους βοηθήσατε πάρα πολύ να δουν και άλλα πράγματα. Και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Ναι, ξέρετε ότι πολλά παιδιά, αρκετά δεν πω όλα, έχουν γίνει επαγγελματίες στο βιολί. Είχαμε και βιολί. Ναι. Επαγγελματίες στο βιολί, φανταστείτε. Άλλοι στο μπουζούκι, άλλοι στην κιθάρα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, με 10 ευρώ, το μήνα, είχαν την αγάπη τα παιδιά και μελετούσαν στο σπίτι, επιτυχαίνανε. Αν δεν είσαι στην Ελλάδα, όπου και να πας, δεν είναι έτσι. Δέντρο που έβγαλε πολλούς καρπούς η Ένωση Πολιτών Χώρας. Κάναμε και μοσαϊκό, όσο μοσαϊκό, πώς λέει, ψηφιδωτό. Έχει ψηφιδωτό φανταστικό στο... Και μαθήματα για ψηφιδωτό. Και μαθήματα, εγώ ο ίδιος είμαι. Γιάννη μου, πες μου τώρα κάτι, εγώ μια απορία θέλω. Αντί να ματαιωθεί, να κλείσει, να ακυρωθεί πια η Ένωση Πολιτών, δεν θα μπορούσε να πέρναγε σε άλλα χέρια? Προσπάθειες έγιναν. Είχα ενθουσιαστεί με κορίτσια και αγόρια που ήταν νέοι, λέω αυτοί θα αναλάβουν, αλλά έπρεπε να παντρευτούν, να βρουν δουλειά, κάνανε παιδιά κλπ. Τελικά πρέπει να αφοσιωθεί. Να έχει το μεράκι, να πει θα χάσω ας πούμε ώρες από το καφενείο και από τις παρέες μου για να ασχοληθώ με αυτό. Δεν βρέθηκε κανένας. Τι κρίμα. Το διέβηκα. Τι κρίμα, τι κρίμα. Να βρείτε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό με την δίπλα σας. Τι θα κάνετε τώρα. Αλλά ξέρετε την απόφαση να σημειώσω γενικά ότι αυτό το έργο έγινε επειδή έλειπε κάτι που όλοι στην Κάλυμνο είχαν άλλα πράγματα, αλλά λίγα. Σήμερα υπάρχει πληθώρα. Και τα παιδιά δεν μπορούν να έρθουν σε εμάς παρόλο που είναι μόνο 10 ευρώ. Και παρόλο που έχουμε. Γιατί δεν έχουν και τον χρόνο του. Ναι, δεν έχουν τον χρόνο. Κάνουμε το πολεμικές τέχνες. Κάνουμε ποδόσφαιρο. Κάνουμε μπάσκετ. Κάνουμε και εμείς μπάσκετ. Κάνουμε τα λέει για να περάσουμε καλά. Όλα αυτά. Γιάννη μου, τι θα κάνεις τώρα, τον ελεύθερο σου χρόνο? Τώρα έχω πολλή δουλειά. Ήδη από την Εκκλησία δεν είμαι. Επιτροπός στην Παναγία. Αυτό τώρα τι τελείωσα. Ο Άγιος Γεώργιος. Α, είναι ο Άγιος Γεώργιος. Τι λέει, ο προστάτης των φτωχών. Τι ωραίο που είναι. Έχει γεμίσει το σπίτι μου, έχει γεμίσει από πίνακες. Πίνακες. Όχι μόνο εδώ. Εσείς τους έχετε κάνει όλους αυτούς τους πίνακες. Ναι, εγώ. Πέρα, μερικά έχει 2-3 είναι αγορασμένα. Ναι. Μου άρεσε πάντα ότι να έχω έτσι, όταν έβλα κάτι από κάποιο φίλο, ας πούμε. Εκεί το πλοίο εκεί αριστερά είναι ενός φίλου μου, είναι του Τσαντάρη, του Μανώλη.
Λοιπόν, ήταν και μαθητής μου. Κύριε Ρέιση, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή μας τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ, πάρα πολύ. Να είστε καλά και να είστε πάντα δημιουργικός. Κλείσατε τον κύκλο έτσι. Κάντε μια βόλτα εδώ με, τη, με την Πέττη εδώ να της δείξετε τους πίνακές σας με αυτές τις όμορφες, πολύ όμορφες εικόνες και συγκινητικές. Το ρεπορτάζ μας ολοκληρώνεται με έναν άνθρωπο που είχε μια πολύ 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 μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό. Πολύ ωραία η Χατζηδάκη, ναι, του παπά Κώστα η κόρη. Γιάννη μου, για μια ακόμα φορά, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είσαι υγιής και να έχεις πάντα αυτές τις δραστηριότητες με την Παναγιά μας τώρα. Και έχω κάνει πολλές εκθέσεις και προσωπικές αλλά και ομαδικές μαζί με άλλους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Και συγκινήθηκε. Συγκινητικό ήταν, γιατί ο ίδιος να έκλεισε τα μάτια του, γιατί δάκρυσε. Ναι, ναι. Γιατί όλη του, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του αφιερώθηκε στην προσφορά για την νεολαία του χωριού. Και έκανε εξαιρετική δουλειά, γιατί πάρα πολλά παιδιά από εκεί που μεγάλωσαν όλα αυτά τα 20 χρόνια, ακολούθησαν επαγγελματικά αυτά που μάθαιναν εκεί. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε που λέει και το τραγούδι, να πούμε γεια σας, σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθείτε, χαιρετισμούς στους καλύμπιους όπου γης και μη με διορθώσεις, αλλημονώσου. Και ιδιαίτερα, να πούμε στους καλύμπιους στις Δρόδους. Παιδί μου, στο TV Cosmos είμαστε, μας φιλοξενεί, μετά ακολουθεί ενημερωτική εκπομπή, ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σχόλια, να μας κάνετε κριτική, βελτιωνόμαστε. Αλλά είναι μια κριτική, τη δεχόμαστε όταν είναι και σωστή. Εν μέχρι στιγμής, καλή είναι η κριτική που μας έχουν κάνει πάντα. Ναι, ακούμε θετικά σχόλια. Ναι, πολύ ωραία. Θετικά. Και εμείς χαιρόμαστε. Αλλά και βελτιωνόμαστε. Ναι, ναι, σωστό. Να μην αρχίσουμε τώρα όχι, και όχι, εμείς... και αρχίσουμε και πετάμε. Όχι, βέβαια. Ναι, αλλά... μετά από τόσα χρόνια, ναι, από 30 χρόνια δημοσιογραφίας, τώρα θα πετάξουμε. Λοιπόν, τώρα και να θέλουμε, λόγω ηλικίας δεν πετάμε. Ναι. Να είστε χαρούμενοι, να είστε αισιόδοξοι, να είστε πάντα μα πάντα χαμογελαστοί. Γεια σας και χαρά σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Σου
σπίτι αλλού. Απόψε πάντα μόσαμε σε σπίτι αλλού.